ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ορίσατε. Ναι, ναι. 25 χρόνια στο Κελπνό, ξέρετε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Έχετε και το αισθητήριο, δεν διοικείτε 25 χρόνια αν τέχει και το αισθητήριο του τι σημαίνει και πίσω από τα πράγματα και από τις καταστάσεις και από τα γεγονότα και από τα πρόσωπα. Αν θέλετε, βοηθάτε την Επιτροπή. Αν δεν θέλετε, έχετε το δικαίωμα τη οποία άλλωστε είναι δικονομικό δικαίωμα, το οποίο εγώ ως δικηγόρος σέβομαι απολύτως. Παρ' όλα αυτά όμως, ερωτήσεις θα τις κάνω. Πρώτη ερώτηση. Θα διαβάσετε προφανώς την κατάθεση του κ. Πολάκη, ο οποίος λέει αναφέρεται σε αυτό το περίφημο ηχητικό ντοκουμέντο. Εγώ αυτό έκανα χρήση. Εγώ δεν ξέρω τι λέει το ηχητικό ντοκουμέντο. Ναι. Λένε υπάρχει μια περίληψη του ηχητικού ντοκουμέντου αναρτημένου στο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο, μια περίληψη 4 συνομιλιών. Εσείς λέτε μπορεί να μην είστε εσείς, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Εγώ το δέχομαι αυτό που λέτε. Πάντως αναφέρει μια συνομιλία και που ενδιαφέρει εμάς τώρα δηλαδή, και αυτό το, που είναι το ζήτημα που ερευνούμε. Σχετικά μια συνομιλία δική σας με τον Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου, το τότε Υπουργού, για κάποιες προσλήψεις παραμονής των εκλογών. Αυτό μπορεί να έχει μια αληθοφάνεια, ας μην πω ότι είναι ειλικρινές και αληθινό. Όχι. Ρητά το λέτε. Κατηγορηματικά όχι. Τελείωσε, έληξε. Όχι. Πάμε παρακάτω. Εσείς προσληφθήκατε πότε στο Κελπνό? 1900... Ήμουν αναπληρωτής Διευθυντής Δημόσιας Υγείας. Από την αρχή. Όταν έγινε το 1993, όχι. Εγώ το ίδρυσα. Από την αρχή, λοιπόν, είστε. Ναι. Μάλιστα. Από τότε, λοιπόν. Πριν από εκεί είχατε εργαστεί σε άλλη δημόσια θέση? Πριν από το Κελπνό. Δημόσια θέση, όχι, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στον κύριο Μοίρα. Μάλιστα. Πανεπιστημιακό είστε? Όχι, ήμουν βοηθός στον κύριο Μοίρα. Α, πολύ ωραία. Τι ειδικότητα έχετε? Μικροβιολόγος. Πολύ ωραία. Σήμερα είστε γιατρός, έχετε ιατρείο. Ιατρείο, ναι. Και το ασκείτε. Και το ασκώ, ναι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν η υγεία σας επιτρέπει να ασκείτε το επάγγελμά σας. Η υγεία σας, λέω, και μακάρι να είναι συνεχώς καλύτερη. Όχι, δεν είπα αυτό ότι δεν μου επιτρέπει. Όχι, απλό για να επιβεβαιώσουμε την τελικά αυτό που έχουμε κάνει εμείς, να μην έχουμε και ενοχές. Όχι, βεβαίως. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι μετά τον τραυματισμό μου, πιθανά αυτά τα φασικά που κάνω θα μπορούσαν να με εκθέσουν στην τηλεόραση. Αυτό είπα. Πολύ ωραία. Το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Πάμε παρακάτω. Κύριε Παπαδημητρίου, τελικά αυτές οι προσλήψεις που ερευνούμε, 23 από το Γραφείο Γεωργιασμού του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι λέει η δικογραφία τουλάχιστον, ότι καταγγέλλεται από τον κ. Πολάκη ότι έκανε ο κ. Γεωργιάδης ή η σύζυγός του ή ο διευθυντής του γραφείου του 23 προσλήψεις. Και πληρώθηκαν με το ποσό ανάλογα με το τι χρόνο παρήχαν τις υπηρεσίες, με 170.755 ευρώ. Έγιναν αυτές οι προσλήψεις τελικά. Αυτοί οι άνθρωποι απασχολήθηκαν στο Κελπνό. Κοιτάξτε. Μην μου λέτε αν κακός ή κακός, αν αυτοί ήρθαν και δούλευαν στο Κελπνό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή, όπως είπε ο Πρόεδρος, πρέπει να ασκήσω ισότιμα το δικαίωμα. Αυτό δεν έχει κάποια ποινική αξία ή απαξία. Αν δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι στο Κελπνό, ξέρετε γιατί. Λοιπόν, ξέρω, το ρωτώ, να το πείτε ναι ή όχι. Μην μου πείτε το ένα ή το άλλο, γιατί έχουμε 23 συμβάσεις που υπογράφονται από εσάς. Όχι, δύο λεφτά. Επειδή έχω σημειώσει εδώ για το θέμα. Ένα ναι, ένα όχι θέλω, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι, δύο λεφτά. Απασχολήθηκαν οι 23 στο Κελπνό, ναι ή όχι? Ναι. Επιτέλους, όλοι με απασχολήθηκαν. Ναι. Πληρώθηκαν χωρίς να απασχολούνται. Μα όχι. Πληρώθηκαν κάποιοι τρίτοι για λογαριασμό του και είναι εικονικά πρόσωπα. Τι είναι τέλος πάντων, φαντάσματα? Όχι, βεβαίως. Εδώ η κυρία Πολύζου είπε ότι πληρώθηκαν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Εγώ στο ρωτάω αν απασχολήθηκαν τώρα. Αφήστε, πληρώθηκαν, είναι βέβαιο. Απασχολήθηκαν, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Ναι. Αυτό ρώτησα, αν απασχολήθηκαν. Το αν πληρώθηκαν έχει λυθεί. Μας το είπε η κυρία Πολύζου. Ναι. Αν απασχολήθηκαν, ρωτάω εγώ. Αν προσλήθηκαν δηλαδή. Περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα μας πει. Θέτε επόμενη ερώτησή μου, κύριε συνάδελφε. Ορίστε, τι είπα. Πέστε μου αν απασχολήθηκαν, τίποτα άλλο. Ναι, βεβαίως απασχολήθηκαν, γιατί όπως πολλές φορές εννοείται, αν απασχολήθηκαν στο κεντρικό κτίριο του Κελπνό ή στο. Σε όλες τις δομές και υπηρεσίες και εργαλεία του Κελπνό. Ναι, μπορείτε να μου πείτε, αφού απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν, με ποια ένομη σχέση, ποια ήταν η ένομη σχέση που το συνέδεε με το Κελπνό? Ήταν έμνηστοι, ήταν υπάλληλοι σταθεροί, ήταν οι ΔΟΧ, ορισμένο χρόνο, ήταν αγορίστο χρόνο, ήταν απλοί συνεργάτες, ήταν μη σύμβαση έργο, ήταν αποτελούσαν κάποια εταιρεία που παρήχαν υπηρεσίες. Τι, με ποιο τρόπο τέλος πάντων το συνέδεε νομικά τον καθένα από τους 23 με το νομικό πρόσωπο του Κελπνό? Καταρχάς, δεν πρόκειται για προσλήψεις, αλλά για αποζημιώσεις έργου από χορηγικούς πόρους. Άρα λέτε ότι παρήχαν με μπλοκά και μη σύμβαση έργο. Ναι, 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 ναι.
Δεν υπήρχαν. Και οι συμβάσεις τους, κύριε Παπαπετρίου. Δεν υπήρχαν συμβάσεις. Δεν υπήρχαν συμβάσεις που έλεγαν εμείς στη σχέση αορίστο χρόνο. Ή ορισμένο χρόνο. Ορισμένο χρόνο. Όχι, ήταν αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις έργου. Ξέρετε από τη θέση σας ως πρόεδρος του Κελπνού 25 χρόνια να υπάρχουν αποζημιώσεις για σύμβαση έργου όταν επί ένα χρόνο ή επί 9 μήνες σταθερά αποζημιώνεται με ενιαίο μισθό ένας που ασχολείται και παρέχει υπηρεσίες. Ο Άριος Πάγος έχει πει, όταν ο Άριος Πάγος έχει πει, κύριε Παπαδημητρίου, για να μου πείτε ολοκληρωμένη την απάντηση, έχει πει ότι όταν έχουμε έναν οποιοδήποτε, έστω και ένα. Θεωρείται η σύμβαση έργου. Εάν απασχολείται με σταθερό ωράριο και επαναλαμβανόμενο τον ίδιο μισθό πάνω από 2-3 μήνες, θεωρείται η σύμβαση εργασίας. Εσείς τι λέτε? Σας λέω, πρόκειται για αποζημιώσεις έργου. Έτσι αυτό λέτε. Ναι, πάντως έχουμε μηνιαίο μισθό για όλα τα και τα 23. Έχουμε εδώ τον πίνακα. Για τον καθένα, για τον καθένα πίνακα, πόσο εργάστηκε. Δεν υπάρχουν συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις. Όσες δεν συμβάσεις. Ενός δημοσιογράφου, μάλιστα, που εμφανίστηκε, ναι, είναι πλαστή. 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 Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ στο payroll του Κελπνό, δεν υπήρξε ποτέ ο κύριος. Μπορείτε να κατονομάσετε τον πλαστογράφο? Όχι, δεν μπορώ να πω. Πλαστή. Για μένα, πλαστή, με συγχωρείτε. Να επαναρθώσω. Λέτε ότι δεν παρήγει πλαστή. Ένωμη συνέπεια, με αυτή την έννοια λέτε ότι πλαστή. Δεν υπήρχε. Στο... Πώς υπάρχει στα ειδικογραφία μας η σύμβαση εργασίας? Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα. Την κατασκεύαση ο εισαγγελέα αποκλείεται. Να την κατασκεύαση η Επιτροπή Επίση αποκλείεται. Κάποιο την έδωσε. Μέσα από το Κελπνό. Δεν το ξέρω. Ωραία. Δεν παρακαλώ. Το ξέρω. Πάντως δεν είναι πραγματική. Ωραία. Δεν υπόγραψα ποτέ αυτή τη σύμβαση και ο κύριος Μπεσκένης ουδέποτε αποζημιώθηκε. Ουδέποτε αποζημιώθηκε. Μα το πει, κύριε Πολύζου. Όχι, το λέω κι εγώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Ούτε εργάστηκε, τον έχω δει μια φορά στη ζωή μου. Μάλιστα. Το δεχόμαστε αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου. Για πέστε μας, κύριε Παπαδημητρίου, κάτι. Παραμονές εκλογών, κάθε φορά εκλογών, στην 25η που είχατε, κάνατε προσλήψεις για εξυπηρέτηση θελημάτων δημόσιων πολιτικών προσώπων, υπουργών ή άλλων παραγόντων των κομμάτων, κυρίως ή του κόμματος που ήταν στην εξουσία? Όχι. Όχι ποτέ. Μάλιστα. Για πέστε με αυτές οι 23 προσλήψεις που έγιναν έξω τον κύριο Μπεσκέντη. 24 λοιπόν, ή 23, ή 22, ή 21, που απασχολήθηκαν, όπως είπατε, και πληρώθηκαν, είπε η κυρία Πολύζου. Μπορείτε να πείτε από ποια κονδύλια πληρώθηκαν? Από χορηγικά κονδύλια, το οποίο σας εξήγησε. Τώρα, για να μπω στις λεπτομέρειες, μπαίνω τεροπλέον σε θέματα που είναι στη δικογραφία. Σας λέω, είναι από χορηγικά χρήματα. Και ένα έγγραφο που υπάρχει στη δικογραφία που λέει ότι πληρώθηκαν μέσω Κελπνό και ρωτήθηκε η κυρία Κρεμαστινού και κοιτούσε τον τοίχο, τι λέτε? Η κυρία Κρεμαστινού. Υπήρχε έγγραφο υπογεγραμμένο από. Την κυρία Πολύζου και την κυρία Θεοφυλάτο προς την κυρία Κρεμαστινού. Είναι θέματα το και υπογράφει θα δει. Και λέει δεν ότι... το αποδέχεται. Δεν το γνωρίζει, έχει κάνει και δήλωση. Δεν το γνωρίζει, κυρία Κρεμαστινού. Δεν ήταν υπογεγραμμένο από την κυρία Κρεμαστινού. Απευθύνονταν προς την κυρία Κρεμαστινού. Δεν της κυρία Κρεμαστινού. Σωστή είπε η μα κυρία Θεοφυλόπουλου. Ήταν έγγραφο της κυρία Πολύζου. Μα δεν είναι υπογεγραμμένη η κυρία Κρεμαστινού. Που λέει ότι πληρώθηκαν και μέσω. Και να είμαι ακριβή. Και μέσω Κελπνό. Η κυρία Κρεμαστινού δεν είναι υπογραμμένη να θυμάται. Όχι, άλλο σα λέω. Στην ουσία να πάμε. Λέει τέτοιο έγγραφο, υπάρχει έγγραφο κατά τέτοια από την κυρία Καβαδία εδώ στην Επιτροπή. Μέσα στη γεωγραφία. Ναι. Που πέραν των άλλων, λέει, πληρώθηκαν και. Τονίζω το και. Και από το Κελπνό οι 23. Ναι. Και όχι αποκλειστικά από χορηγίες. Όχι, σας λέω και πάλι, δεν το γνωρίζω το έγγραφο. Ωραία, τέλειωσε. Αν δεν το γνωρίζετε, τι να πείτε. Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Γνωρίζετε ασφαλώς τα πορίσματα του ΣΕΙΠ, του Σώματος Επιθεωρητών και Αλεκτών Δημόσιας Διοίκησης, του ΣΔΟΕ, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Τα αποδέχεστε τα ευρήματά τους? Εδώ η κυρία Πολύζου μας είπε ότι είναι σημαντικά οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά τους, βελτιώνουν τη διοικητική και την λογιστική και την οικονομική όσον αφορά αυτά θέση βελτιώνουν... του Κελπνό. Κοιτάξτε, δείτε, όσον αφορά για την ένταξη, αυτό που προτείνουν για την ένταξη του Κελπνό στο δημόσιο. Κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Έγινε ήδη στο δημόσιο λογιστικό, έγινε το 2016. Όχι, έγινε τώρα. Τώρα, ναι. Αυτή ήταν και η υπόδειξη των πορισμάτων. Ορθώς έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου. Ένας μηχανισμός από το Κελπνό για την αντιμετώπιση κρίσεων οφείλει να έχει κάποιες δυνατότητες άμεσης παρέμβασης. Μάλιστα. Θα μπορούσε... Εμένα ποια είναι η γνώμη. Θα μπορούσε να είναι, όσον αφορά τα λειτουργικά του έξοδα, να είναι στο δημόσιο λογιστικό, ως στο κομμάτι δε που αφορά τις παρεμβάσεις, όπου είτε αφορούν μετανάστες ή άλλες παρεμβάσεις,
θα πρέπει να έχει κάποιες, να υπάρχουν κάποιες ελευθερίες και να κινείται εκτός δημοσίου λογιστικού. Τα είπε και η κυρία Κρεμαστενού. Όχι, δύο λεφτά. Αυτό γίνεται και στη Vague Sanitaire στη Γαλλία και στο CDC το αμερικάνικο και παντού υπάρχει ένα κομμάτι που... Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα το αντιληφθεί και η σημερινή ηγεσία, διότι αναγκάζεται σήμερα το κελπνό που είναι στο δημόσιο λογιστικό να παραβιάζει το δημόσιο λογιστικό. Ωραία. Γιατί, για να κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Για να κάνει τη δουλειά του. Δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή, προσέξτε. Ναι. Δεν κατηγορώ. Παρόλο ότι είναι στο δημόσιο λογιστικό, θα βρουν τον πελάτη τους αργότερα. Εντάξει. Και σε ένα αυστηρό πλαίσιο. Μένει να αποδειχθεί. Όχι, δύο λεφτά. Δεν λέω ότι δεν κάνουν. Γιατί πρέπει να λειτουργήσουν, πρέπει να πάνε στους μετανάστες, πρέπει να κάνουν κινήσεις επίγουσες. Πώς θα κάνουν. Επομένως, αυτό το. Πρέπει να συνδυαστεί, λέτε, και με μια ταχύτητα αποφάσεων. Μια ταχύτητα και μια δυνατότητα, βέβαια, μέσα στα πλαίσια πάντα της χρηστής διοίκησης. Ωραία. Εδώ, από τα πορίσματα, κύριε Παπαδημητρίου, βλέπουμε ότι κατά κανόνα συστηματικά το Κερμνό παραβίαζε το άρθρο, τον Προεδρικό Διάταγμα 67 και κάνατε διάσπαση και διασπορά των συμβάσεων που έπρεπε να καλύπτει μια σύμβαση, μια ολόκληρη δράση. Και έτσι πήγαιναν κονδύλια διάφορα προς πολλούς και από ό,τι εδώ υπόθηκε από τον Απειρό Υπουργό, προς φίλους, κουμπάρους, πολιτικούς, στερή κλπ. Γιατί το κάνατε συστηματικά αφού το απαγόρευε ο νόμος. Γιατί κάνατε διάσπαση των συμβάσεων. Διάσπαση των... Κομματιάζατε τις συμβάσεις. Με αποτέλεσμα να παίρνουν περισσότερη χρήματα από την διαφημιστική δαπάνια. Ή το κάνατε. Το λέει και το ΣΔΟΕ και το Γενικό Λογιστήριο και ο ΣΥΠ. Ή το κάνατε συστηματικά. Το κάνατε εσείς. Όχι, το πάντα υπάρχουν... Το έκανε η διοίκηση, αλλά εσείς ήταν διευθυντής. Δεν το ξέρατε. Πείτε ρε παιδιά, τι κάνετε. Δεν είναι παράνομο. Μπαίνουμε στις δικογραφίες. Αυτά θα αποδειχθούν από τη δικαιοσύνη. Τελείωσε. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Οι συμβάσεις του Κελπνό κατά κανόνα γινόταν με διαγωνισμούς ή με απευθείας αναθέσεις. Παρόλο ότι είχε την... Παρόλο ότι το ρωτώ γιατί διαβάζω το πόρισμα. Δεν κάνω ναι. Παρόλο ότι το Κελπνό είχε τη δυνατότητα να κινείται και να κάνει με απευθείας αναθέσεις, γινόταν πάντα με προσφορές, παίρνοντας προσφορές. Ναι. Μάλιστα. Πάντως όχι με διαγωνισμούς, λέει το... Και έγιναν και διαγωνισμοί, πολλοί διαγωνισμοί. Κατεξαίρεση, κύριε Παπαδημητρίου, κατεξαίρεση. Ας πω, το προσωπικό του Κελπνό, κατά κανόνα τα στελέχη του έπαιρναν επιδόματα θέσεις. Όσοι παίρνουν επίδομα θέσεις, το δικαιούνταν σύμφωνα με τον νόμο. Λοιπόν, ή διαπιστώθηκαν επιδόματα θέσεις που δινόταν όχι να... Λόγω τη σημαντική θέση. Ούτε καν να πάνε να απασχοληθούν στη θέση για την οποία υποτίθεται έπρεπε να απασχοληθούν. Ναι, λέει τουλάχιστον το πόρισμα. Ναι, λοιπόν, εδώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το λέει. Απλή ερώτηση. Τα επιδόματα θέση δινόταν κατά νόμο όπως έπρεπε και όταν έπρεπε. Αν έχετε άποψη. Αν θέλετε να απαντήσετε. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχαν επιδόματα, όντως μας καταλογίζει ως αχρεώστητα τα επιδόματα και τα έχει καταλογίσει στους υπαλλήλους. Η σημερινή διοίκηση του Κελπνό πάντως έχει πάρει θέση και ζητάει να δικαιωθούν οι υπάλληλοι. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως συνέβαιναν και μερικά περίεργα πράγματα. Έχω μπροστά μου εδώ με το πόρισμα ένα εξής ωραίο για τις κατατιμήσεις των συμβάσεων που είπα πριν. Η paper All About Events και σκηνικά ΑΕ, λέει, πήρε μια επικοινωνιακή εκστρατεία, ένα κομμάτι, και ενώ είχε υποβάλει προσφορά 26 Νοεμβρίου το 2011, κρατήσει ημερομηνίες, 26 Νοεμβρίου το 2011, φαίνεται να υπάρχει προσφορά χωρίς προηγούμενη απόφαση του Κελπνό και χωρίς αποδοχή. Ενώ η απόφαση για προκήρυξη έγινε ένα μήνα αργότερα. Τρελαθούμε. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλετε, απαντάτε σε αυτά. Και αυτό είναι θέμα της δικογραφίας. Ωραία. Είναι πάμε παρακαλώ. Τελικά, υπήρχε μία απόφαση στο Κελπνό που αφορά τα τιμολόγια, που αφορά τις συμβάσεις, που αφορά τις προμήθειες, που αφορά τους διαγωνισμούς, που να έχει ανατεθεί στη διάβια. Ναι. Είσαστε το μόνο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν ανακοινώσετε ούτε μία απόφαση, λέει το πόρισμα. Είναι αλήθεια. Στη διάβια. Ούτε μία.
Πώς το κράτος θα έκανε τον έλεγχο και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διαπιστώνουν τελικά τι ανακοινώνεται και τι κάνει, τι πράττει. Έπρεπε να βάλει ένα πράκτορα να είναι κάθε μέρα στο διοικητικό συμβούλιο να ξέρει να παίρνει ορθώσεις. Και αυτό είναι η διάβια. Είχε εκπρόσωπο, υπήρχε εκπρόσωπο του Υπουργείου στο διοικητικό συμβούλιο. Που τι έκανε. Με συγχωρείτε. Εμείς, εκεί είναι το εκπρόσωπο του Υπουργείου είναι για να τηρείται η νομιμότητα, κύριε Βουλευτή. Νομιμότητα. Και το ίδιο γινόταν και στο Κελπνό. Ετηρείται η νομιμότητα. Το Ηρέκο Ντινάν. Ναι, ετηρείται η νομιμότητα. Πες μου, πώς ετηρείται η νομιμότητα. Μετέφερε στο Υπουργείο, είσαι ανοιλογένειο ολιγιστήριο κράτος, είσαι στα ελεκτικά όργανα, τι ακριβώς, ποιες συμβάσεις παίρνονταν. Πώς ναι. Ανακαλύφθηκε λοιπόν εκ των υστέρων η κατάτμιση των συμβάσεων. Πώς ανακαλύφθηκαν ναι. Πλαστά τιμολόγια 2 εκατομμυρίων μόνο σε δύο πρόσωπα. Εδώ δεν έχει τελειώσει. Τώρα με βάλετε σε θέματα που βρίσκονται. Η κοινωνία πώς θα λάβανε γνώση τι γίνεται, κύριε Παπαδημητρίου. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν λοιπόν, αναρτείτε στη διάβια. Νο, πέστε μου, τι ενέργειες έκανε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου. Καταρχάς, η διάβια είναι κάτι το οποίο έγινε, ήταν τελευταία. Πόσο τελευταία? Πριν, δεν είχε τη, δηλαδή, μετά την είσοδο του Κελπνό στο δημόσιο λογιστικό. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλετε να το απαντήσετε. Δεν την είχε την υποχρέωση. Την υποχρέωση αυτή, σας λέω πάλι, δεν την είχε το Κελπνό. Ωραία, δεν την είχε την υποχρέωση αυτή. Ωραία, ναι. Το κρατάμε. Έχετε ακούσει για τα πλαστά τιμολόγια που ναι. Γελούσαμε εδώ σαν επιτροπή μόνο σε ένα πρόσωπο. Επιτρέπετε, κύριε Παπαδημητρίου, το Κελπνό, ένας δημόσιος φορέας που πρέπει να εγγυάται τη δημόσια υγεία, ναι. Να είναι μέτοχος σε έκδοση και αποδοχή πλαστών τιμολογίων 1,5 εκατομμύριο μόνο με την κυρία. Δεν, κοιτάξτε να δείτε. Μα πώς τα μου τα έχω, τι δεν. Σας το καταλογίζω το γενικό λογιστικό κράτος. Θα σας το πω. Μην μου λέτε την ιστορία, γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν κόψω, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε να εξιστορήσετε, να διακοπεί ο χρόνο και να πείτε ό,τι θέλετε. Όχι. Πάλι φορά θα μου πει και με τα ράκια ότι πρέπει να κάνουμε 55 λεπτά ο καθένα. Λοιπόν, η νυν διοίκηση. Μα τι, λοιπόν, σιωπή να μιλήσω μαζί. Σας λέγω επ' αυτού, παρόλο ότι είναι θέμα τη δικογραφία, η νυν διοίκηση του Κελπνό, η νυν διοίκηση, έχει προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια υποστηρίζοντα το πραγματικό τη δράση. Η διοίκηση. Διότι δεν. Όχι, για αυτά τα πλαστά τιμολόγια. Για αυτά που. Ναι, ναι. Για αυτά. Για πέστε μου, με ενδιαφέρει αυτό, τι λέτε. Λοιπόν, η νυν διοίκηση του Κελπνό έχει προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια υποστηρίζοντας το πραγματικό της δράσης. Δηλαδή. Και το πραγματικό της δράσης. Ότι είναι αληθινά. Ότι... Ναι. Και ότι. Και επίσης έχουν στείλει τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι πια διευθύντης του Κελπνό. Τα δελτία αποστολής του Λυκού παντού. Γιατί δεν είχαν βρεθεί. Δηλαδή, εσείς ισχυρίζετε ότι έγινε αυτή η συναλλαγή. Ναι. Ποια? Συναλλαγή αυτή με τα τιμολόγια που λέει ο κύριος συνάδελφος, έλαβε χώρα. Τι σημαίνει αυτό. Συναλλαγές έγινε, είναι πραγματικές. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μα εδώ και. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδημητρίου. Όχι. Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε, λέει το γενικό λογιστήριο το κράτος, έστειλε τον ΣΔΟΕ. Ναι. Να πάει να βρει τα πρόσωπα τα οποία αναγράφονται. Ακούστε. Ναι. Λέει στο πόρισμά του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έστειλε. Εστάλει επιτροπή του ΣΔΟΕ. Ναι. Πήγε και βρήκε τα πρόσωπα που υποτίθεται ότι συναλλάγησαν. Και η κυρία η οποία φερόταν να παίρνει 1,5 εκατομμύριο, είπε. Το σημερινό Κελπνό το αμφισβητεί. Δεν με ενδιαφέρει να έχει ευθύνες και το σημερινό Κελπνό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι απάντηση. Η απάντηση έκανε τότε διοίκηση. Με συγχωρείτε. Η ερώτηση αφορά την τότε διοίκηση, αν δεν κάνω λάθος. Και εάν όντως. Συγγνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε. Ας είναι και σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ άλλο σου ρωτάω. Ναι. Πήγε η επιτροπή κλιμάκια του ΣΔΟΕ, βρήκε τα πρόσωπα τα οποία φερόταν ότι συναλλάγησαν με το Κελπνό και αποδείχνουν ότι είναι πλαστά. Ξέρετε λέω, γιατί. Και στην κυρία η οποία συνελάγει με 1,5 εκατομμύριο, πήγε και τη βρήκε λοιπόν, και λέει: εγώ δεν ξέρω, ξέρει ο άντρας μου. Είναι μια παλιά υπόθεση. Πριν 10 χρόνια, σήμερα. Σας λέω, είναι σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα, δεν έχει καταλήξει ερώτηση, τελικά. Κύριε δεν έχει καταλήξει τελικά. Ωραία. Έχετε να μας πείτε κάτι. Εκτός χρόνου, καταρχάς, κύριε, δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτό. Μα δεν εμπλέκομαι εγώ. Δεν λέω ότι εμπλέκεστε εσείς. Λοιπόν, δεν το είπα. Δεν εμπλέκομαι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα. Δεν κύριε έχει Μάρτυρα, δεν έχει τελεσιδική. Εγώ σας ρωτάω. Δηλαδή υπάρχει προσφυγή από κάποιους για την πλαστότητα του τιμολογίου. Υπάρχει προσφυγή από το ίδιο το σημερινό κελπνό, τον κύριο Ρόζενμπεργκ. Εναντίον της απόφασης του ΔΟΕ. Η ερώτηση είναι η εξής, παρακαλώ. Μισό λεπτό, έχετε το ξεκαθαρίσουμε να μην επανερχόμαστε. Λοιπόν, την εποχή που έγινε αυτό το φερόμενο αδίκημα,
Προφανώς ήσασταν εσείς στη θέση που ήσασταν. Ανεξάρτητα αν είχατε εμπλοκή ή όχι. Καμία. Ωραία. Εσείς δηλαδή, η εκτίμηση δική σας, η επίσημη εκτίμηση τότε, είναι ότι αυτή η συναλλαγή έλαβε χώρα. Τι σημαίνει συναλλαγή, τι εννοεί δηλαδή, η συναλλαγή. Η κυρία αναπαρίσταται η συναλλαγή με την έκδοση τιμολογίων. Ναι, ναι, ναι. Ότι και είναι λένε οι ιδιοκτικές αρχές. Δεν υπάρχουν εικονικά. Αλλά και... Έγιναν οι συναλλαγές δηλαδή. Καταβλήθηκαν πάλι, δεν για την εικονικά. Έκδοση, μα σας παρακαλώ, ναι. Για την έκδοση αφισών, για την έκδοση τιμολογίων, καταβλήθηκαν πραγματικά ένα 400, αυτό λέτε. Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό ισχυρίζεται εσείς. Δηλαδή, υπάρχουν παραστατικά ότι έδωσε το κελπνό και αυτά τα παραστατικά είναι γνήσια, κύριε Μάρτυρα. Ορίστε. Είναι γνήσια. Κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω τι... Είναι θέμα του προμηθευτή πια. Άρα δεν έχετε άποψη. Εντάξει, αν εννοείται αυτό, αν εννοείται... Αν αυτό εννοώ. Αν εννοείται αυτό, δηλαδή εδώ έχουμε ένα 400 και λέτε εσείς ότι έλαβε χώρα συναλλαγή ενός 400. Πάντως υπάρχουν τα δελτία αποστολής... Το ξέρουμε όμως υπάρχουν, είναι πλαστά. Σε όλα τα σημεία, δηλαδή ουσιαστικά η δράση όσον αφορά το κερνό ήταν πραγματική. Τώρα... Τι, η μεταφορά έγινε δηλαδή. Δύο λεφτά. Μεταφορά αν εννοείται, παραδείγματος χάρη, ότι ο προμηθευτής δεν μπορούσε να δικαιολογήσει τη μάζα του χαρτιού. Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο. Με το αυτοκίνητο. Δεν είχε αυτοκίνητο ο άνθρωπος. Πώς θα μετέφερε. Ναι, πρόεδρε, εκλήθη ο υποτίθεται συναλλασσόμενος, εκλήθη από το ΣΔΟΕ. Ξέρετε τι απάντησε, κύριε Παπαδημητρίου. Εγώ δεν πώλησα ούτε παρήχα υπηρεσίες του. Ναι. Απλά με πλήρωσαν το ΦΠΑ μόνο. Δεν έκανα καμία συναλλαγή. Και οντομολογεί. Τι μου λέτε τώρα. Τέλος πάντων, θα το δει η δικαιοσύνη. Αυτό δεν αφορά και άλλου που συνεχίζετε. Έχετε ακόμα ερωτήσεις, έτσι. Κύριε. Για το κτίριο να θα σας δώσω κάτι. Τώρα ορισμένες για το κτίριο θέλω να μας πείτε κάτι. Αυτή η υπουργέριξη περίφημη που ήθελε ένα κτίριο το Κελπνό, 1.600 τετραγωνικά, να έχει 60 θέσεις πάρκινγκ, να απέχουν τα πατώματα τα κύρια 15 εκατοστά πάνω από τα πάντα, να απέχει 300 μέτρα από τη μελλοντική θέση του Υπουργείου που δεν πήγε ποτέ. Κοιτάξτε να αυτό είναι φωτογραφική ή όχι. Η ερώτησή μου είναι φωτογραφική προκήρυξη ή όχι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν είναι δική σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Χωροταξικά έπρεπε το. Αυτό μόνο θα σας πω γιατί πλέον. Είναι και θέματα πλέον μπαίνουν. Αυτό και το επιλέγετε εσείς. Επιλεκτική. Το επιλέγετε εσείς και το σέβομαι. Επιλέγω τώρα, δεν μπορώ να... Αλλά μπαίνω στο... Δηλαδή θέλω να σας βοηθήσω για να καταλάβετε. Από την άλλη μεριά υπάρχει αυτό το δικαίωμα της σιωπής, το οποίο τελικά... Λοιπόν, δικαίωμα. Το κτίριο, ναι. Εκείνο το οποίο ήταν το... Για το κτίριο. Τότε επρόκειτο να μεταφερθεί το Υπουργείο... Εκεί που είναι το ΕΚΕΠΗ τώρα. Και έπρεπε να πάει και το Κελπνόγιο. Λοιπόν, και έπρεπε να είναι... 300 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ναι, έπρεπε να είναι δίπλα, έπρεπε να είναι κοντά, γιατί ήταν ένας φορέας που συνεργαζόταν. Αυτή είναι η γενική... Μάλιστα. Χθες, κάνοντας μία περιήγηση στο διαδίκτυο, μπήκα στο site του κυρίου Ντάσκα, το Γιάννη. Τον ξέρετε. Πώς δεν το ξέρω. Μου είπε, μάλιστα, είναι και φίλος σας. Είναι. Ναι. Αναφέρει. Από την εποχή του Γιώργου του Σούλα. Του Γιώργου του Σούλα, μάλιστα. Αναφέρει εκεί στο site ο κύριος Ντάσκας. Mm. Τώρα με έκανε εντύπωση βέβαια εμένα, αλλά μια και είστε φίλος, αν θέλετε το απαντάτε. Okay. Ότι υπήρχε λαιλασία δημοσίου χρήματος και δωροδοκία μέσω του Κελπνό. Τι εννοεί. Δωροδοκία. Δωροδοκίες και μέσω του Κελπνό. Και διασπάθηση λαιλασία δημοσίου χρήματος. Από μέλη του Κελπνό. Ποια μέλη εννοεί. Υπαλληλούς, πολιτικά πρόσωπα. Πρόσωπα, δεν φαντάζομαι ούτε. Άρα, μα δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, είναι στελέχη του Κελπνού. Στελέχη του Κελπνού, πώς λέει, λασία και αυτό. Τα... Και δωροδοκίες λέει. Δωροδοκίες κιόλας. Δεν ξέρετε. Όχι. Μάλιστα, για να αποδείξει αυτό που λέει. Ναι, τι λέτε. Ναι, λέει παρακάτω, ναι, λέει παρακάτω ο φίλος σας, ο Γιάννης ο Ντάσκας, ναι. Έγραψε ότι. Και το, λέει, το έγραψα και στην ελευθεροτυπία, ότι πολλά στελέχη του Κελπνού έχουν σπίτια σε μια συνοικία περίφημη, την ξέρετε εσείς, στην Πουνταζέζα, στο Σούνιο. Ναι. Όπου έχουν κούφιους στίχους και μέσα στους στίχους λέει έχουν μαύρο χρήμα. Δεν ξέρω. Το λέει μέσα στο, διάβασα εγώ στο site. Εγώ δεν έχω τέτοιο. Πάντως το διαβάσατε αυτό, έτσι. Το διαβάσατε αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Το διαβάσατε και μου λέει, ρωτήστε τον κύριο Παπαδημητρίου, είναι φίλος μου λέει. Ξέρει. Ξέρετε. Κούφιους στίχους. Ναι, έτσι λέει. Πάντως εκεί στην Πονταζέζα, δεν... που είναι η βίλα, η γειτονιά των πλουσίων και των VIPs. Υπάρχουν σπίτια στελεχών του Κελπνού. Κοιτάξτε. Ξέρετε κανένα. Όχι. Δεν είχα εγώ αυτό. Απλά μήπως έξερα να κάνουμε κανένα συνειρμό και όχι, εγώ δεν έχω σπίτι.
στην Πουνταζέζα, ούτε εξοχικό. Άλλα στελέχη έχουν. Το δεν το γνωρίζω. Ξέρετε κανένα. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρετε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω κάτι. Τώρα, εδώ διαβάστε τη βέβαια το πόρισμα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και του ΣΕΙΠ. Τελικά αυτή η δομή που έπαιρνε 60 εκατομμύρια περίπου που επιχορήγησε τον χρόνο και έπαιρνε και ένα δάνειο 200 εκατομμυρίων και λέει ότι από λογιστική άποψη όχι μόνο δεν είχατε ένα στοιχειώδης λογιστήριο. Δεν είχατε απολύτως τίποτα από να αποτυπώνουν την περιουσιακή. 200 εκατομμύρια. Δεν πήρε το κελμό 200 εκατομμύρια για τις γρήπες και τα λοιπά, για το κίνητο και τον καιρό. Για τη γρήπη τότε. Ναι, για τον γρήπη. 200 εκατομμύρια. Έζησε, ναι, δύο λεφτά. Και έζησε 2-3 χρόνια. Δεν έπαιρνε επιχορήγηση τα 3 επόμενα χρόνια και ζούσε από το δάνειο. Γιατί το δάνειο. Των 200 εκατομμυρίων. Ναι, βεβαίως. Θεωρείται ότι είναι ποσό δηλαδή αναγκαίο και ανάλογο με τις δραστηριότητές σας. Όχι. Πώς θα δηλαδή απολύσει τον χρόνο. Τρία χρόνια 200 εκατομμύρια είναι 70 εκατομμύρια το χρόνο. Δύο λεφτά. Έτσι, κύριε... Δεν ήταν ούτε 70 εκατομμύρια, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έγιναν δαπάνες για τη γρήπη. Ουσιαστικά η προπολογισμού του Κελπνό ήταν με 20 και 25 εκατομμύρια μισθούς, δεν ξεπερνούσαν τα 35 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά τα περισσότερα που πήγαιναν στις εκστρατείες, πήγαιναν για τηλεοπτικά σποτ, μας είπε η κυρία Κρεμαστινού, για εκστρατεία επικοινωνιακή. Ορισμένα πήγανε για... Τα άλλα που πήγαν. Τα άλλα. Ορισμένα. Πήγανε σε άλλες. Καταρχάς σας λέγω ότι η μισθοδοσία, διότι καλύπταμε... Αφήστε η μισθοδοσία. Ναι, άλλες δράσεις. Και 25-30 εκατομμύρια... Μπορείτε να πείτε πόσο από αυτό το ποσοστό, τα 200 εκατομμύρια στα 3 χρόνια, τι ποσό πήγες για τη διαφημιστική εκστρατεία και τη διαφημιστική δαπάνη και καμπάνια. Για τα από το 9 μέχρι νομίζω... Και το 12 και το 11. 9, 10, 11. 9... 10, 11, 12... Αφήστε, δεν λέγω το 14, αφήστε το. Λοιπόν, κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ναι. Τώρα, για τη διαφημιστική, δεν ξέρω αν το έχω σημειώσει ποτέ. Εντάξει, το βλέπετε μετά, να μας δίνετε... Το ρωτάω, ξέρετε γιατί. Θέλω να κάνω μέσα την παρατήρηση την εξής. Ναι, ναι. Αφού υπήρχε υπουργική κοινή υπουργική απόφαση και νόμος, που έλεγε ότι μπορεί το Κερνό να μεταδώσει δωρεάν σποτ και μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου. Γιατί ενώ έπαιζαν σποτ. Ακούστε. Γιατί ενώ έπαιζαν σποτ, όπως λέει εδώ πέρα το πόρισμα, ταυτόχρονα για τον ίδιο λόγο διασπαθίζατε 1,5 εκατομμύριο εδώ, 800.000 παραδίπλα, 600, μισό εκατομμύριο παραδίπλα για επικοινωνική εκστρατεία. Μπορώ να σας πω, τα σποτ ήταν με κλήρωση και τη νύχτα. Ήδη και σήμερα, αν δείτε, δεν υπάρχουν σποτ σε υψηλή ακροματικότητα και στο διαδίκτυο. Σας το εξήγησε και η κυρία Κρεμαστινού, νομίζω. Και έχει δίκιο. Ολοκληρώστε. Μια ερώτηση ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπαδημητρίου, εσείς ως διευθυντής είχατε την εποπτεία όλων των υπηρεσιών του Κελπνού. Προείσταστε δηλαδή όλων των υπηρεσιών. Δηλαδή, εσείς, ας πούμε, ελέγχετε την κυρία Πουλίζο, την κυρία Θεοφυλάτο, τον κύριο Λάπα, τον κύριο Γκιόλα, που είναι στο Κελπνό. Εγώ δεν ήμουν γενικός διευθυντής. Ήμουν διευθυντής. Με εκτελεστικές ιδιότητες. Όχι. Δεν ήμουν διευθύνων σύμβουλος. Είστε διευθυντής, υπηρεσιακός διευθυντής δηλαδή. Υπηρεσιακός διευθυντής, με σύμβαση ορίστου χρόνου, γιατί πολλές φορές... Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι. Ούτε γενικός διευθυντής. Εσείς ήταν διευθυντής. Όχι, ούτε γενικός διευθυντής. Άρα στην υπηρεσιακή πυραμίδα, κύριε Παπαδημητρίου, στην υπηρεσιακή, δεν λέω στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το διορίζει το πρώτο και το πρώτο και το πρώτο ο Υπουργός Υγείας, υπηρεσιακά είσαι στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Αυτό έχει σημασία. Μας το είπε εδώ και η κυρία Πολύζου και η κυρία Θεοφυλάτου. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα από τον κανονισμό. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε για 25 χρόνια, δεν σας δημιουργήθηκε η πορεία, ας πούμε, το 10, το 11, το 12, το 13, όπου τα πάντα γίνονται ηλεκτρονικά. Να μην έχετε μία ηλεκτρονική, ένα ειδικό πρόγραμμα, ένα λογισμικό που να καταχωρείται ηλεκτρονικά. Το τι περιουσία έχετε, τι πρέπει να ελέγχετε, τι πρέπει να καταχωρείτε ως έθνος, ως έξοδο. Να έρθει εκεί πέρα το Κερπνό, να υποβάλει έτοιμα, να ζητάει στοιχεία και να αποφαίνεται ο δημόσιος υπάλληλος ότι δεν τα χορηγώ. Όχι, δεν είναι. Μα το υπάρχει στο πόρισμα ίδιο μέσα. Ναι, εντάξει, δεν το γενικό λογιστήριο λέει επί 6 μήνες σας έστειλε έγγραφα να δώσετε στοιχεία και αρνούσασταν. Δεν είναι. Άρα είναι ψευδές αυτό. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Είναι ψευδές, είναι ψευδές. Δεν υπήρχε ότι δεν είχαμε διπλογραφικό σύστημα αυτό. Διπλογραφικό σύστημα. Δεν λέω μόνο αυτό. Μα δεν λέει δεν είχατε ούτε βιβλίο προμηθειών καταρχήν.
Όχι, 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 δεν είναι αληθές. Βιβλία περί σεκών στοιχείων, έχει το γεγονό. Δεν είναι αληθές. Ακούστε, διαβάζω από το πόρισμα και τελειώνω. Τελείωσα. Διαβάζω το πόρισμα του ΣΕΙΠ. Προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. Προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών. Γραφείο προμηθειών. Βιβλία περί σεκών στοιχείων. Λογιστικά βιβλία. Και όλα αυτά από το 2014. Το ΣΕΙΠ λέει επίσης ότι δεν είχαμε αρμοδιότητα για τον καρκίνο. Και έχουμε όλο το αυτό. Λέει διάφορα. Δεν ρωτάω για αυτό. Αυτά είναι αυτά, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, συγγνώμη, κύριε βουλευτά. Αυτά θα τα δούμε στη δικαιοσύνη. Ωραία. Δεν είναι αληθή. Δεν είναι αληθή. Ούτε είναι αληθή ότι δεν υπήρξε ηλεκτρονική καταχώρηση, ειδικό πρόγραμμα για το πώς, ποια είναι τα έσοδα, ποια τα έξοδα, ποιες οι προσλήψεις, πότε γίνονται, από ποιον, ποια η δαπάνη τους. Μα τι λέτε. Όχι, αυτά τα καταλογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δεν είναι αληθή. Δεν είναι αληθή. Πολύ ωραία, δεν είναι αληθή. Τώρα πέστε μου κάτι, με την εμπειρία που έχετε και διάκλεισα. Εάν σήμερα ξαναδιορίζονταν διοικητές στο Κελπνό, θα κάνατε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνατε τα τελευταία 25 χρόνια. Ως διευθύντες, θα προτείνατε κάτι άλλο, θα είχατε άλλη διοικητική στάση και συμπεριφορά. Θα πρότεινα αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όσον αφορά τη λειτουργία του Κερνό πλην των παρεμβάσεων, όλα να είναι όπως και σήμερα, στο δημόσιο λογιστικό, ώστε, γιατί όπως μου είχε πει μια η Γενική Διευθύντρια του Γενικού Λογιστηρίου, δεν θα αναλάμβανα ποτέ αυτή τη θέση. Βάνετε το κεφάλι σας στον τορβά, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό το ελεύθερο, η δυνατότητα και η ελευθερία του Κερνό θα σας προκαλέσει δεινά στο μέλλον. Έτσι μου είπε η κυρία. Και εννοούσε τα δεινά τα οποία τραβάτε όλοι οι διοικητικοί. Ναι, γιατί αυτό. Λοιπόν, επομένως, η ερώτησή σας είναι πολύ εύστοχη. Θα έπρεπε. Και μάλιστα είχαν αρχίσει και οι πρόεδροι και μάλιστα έχουμε εκπονήσει και ένα σχέδιο ώστε το Κελπνό όσον αφορά την όλη λειτουργία του πέραν των παρεμβάσεων να είναι σε ένα πιο σφιχτό πλαίσιο θεσμικό, δημοσιονομικό, θα έλεγα το αυστηρό δημόσιο λογιστικό, αυτό δεν θα έρθει σε τίποτα. Ναι, τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, τα δεινά τα οποία λέτε τραβάτε τώρα όλοι με ποινικά δικαστήρια και τέτοια, οφείλονται στην ανυπαρξία του λογιστικού, το μου λέτε. Αν υπήρχε δηλαδή, δεν θα είχατε ευθύνη σήμερα, ασχέτως των πράξεων και των παραλήψεων των διοικητικών παραγόντων. Μπορώ να σας πω κάτι. Εάν υπήρχε πάρεδρος, παραδείγματος χάρη, και εδώ πέφτεις χωρίς αλεξίπτωτο. Αν υπήρχε πάρεδρος, ο οποίος όπως στα νοσοκομεία ελέγχει, κάνεις μία δαπάνη, την κόβει ο πάρεδρος, ενώ εμείς, κάτω από την πίεση γεγονότων, λοιμών, καταποντισμών κτλ., είμαστε υποχρεωμένοι να προχωράμε, να κάνουμε δαπάνες, χωρίς να έχουμε, ενώ ένα νοσοκομείο, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχει τον πάρεδρο. Το κόβει τέρμα. Εδώ καταλογίζονται σε σένα. Ό,τι κάνεις καταλογίζεται κατευθείαν σε σένα. Και όχι βέβαια στους πολιτικούς, έτσι. Μάλιστα. Δεν αφήνεται στους πολιτικούς, γιατί ουσιαστικά εμείς είμαστε το αλεξιβρόχιον, κατά κάποιο τρόπο, των πολιτικών. Εμείς συμβουλεύουμε τους πολιτικούς. Δεν μας συμβουλεύουν οι πολιτικοί. Ναι, αλλά οι πολιτικοί υπογράφουν τελικά τι θα γίνει. Προσλήψεις π.χ. Όχι. Όχι. Εδώ είναι η διαφορά. Ναι. Όχι. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι το γεγονός ότι οι εισαγγελικές και ανακρατικές αρχές ελέγχουν ποινικά το σύνολο και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών όλες της διοικητικής πυραμίδας είναι τυχαίο και οφείλεται μόνο στην έλλειψη λογιστικού, αυτό μου λέτε. Διότι αν το επικαλείστε αυτό, κύριε Παπαδημητρίου, ξέρετε, είναι μια υγιεινική οριζόντια τοποθέτηση. Ό,τι πράξη έκανε, αν βρούμε στο λογαριασμό του αύριο μερικά εκατομμύρια, φταίει την ανυπαρξία λογιστικού. Έτσι είναι. Δεν δικαιολογώ τίποτα με αυτό. Δεν δικαιολογώ τίποτα με αυτό. Αν υπάρχουν παραλήψεις, θα φανούν κατά τη διαδικασία. Ωραία, νομίζω ότι έχετε ολοκληρώσει. Ναι. Έχει ολοκληρώσει. Εδώ κάναμε μια. Και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.